Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και τώρα θα φτιάξουμε υπέροχα τηγανιτά αυγά με ένα twist. Βασικά θα τα σερβίρουμε πάνω σε γιαούρτι. Θα τα συνοδεύσουμε με το ζατάρ spice που θα σας δείξω ακριβώς πώς το φτιάχνουμε. Και θα τελειώσουμε όλων των πιάτων με έναν πολύ ωραίο chili oil. Βέβαια τα αυγά θα τα σερβίρουμε πάνω σε ένα λεμονάτο γιαούρτι. Ξεκινούμε πρώτα με το spice ζατάρ, που βασικά είναι ένας συνδυασμός όπου θα βάλουμε 3 κουταλιές ρίγανη, μια κουταλιά θυμάρι, 2 κουταλιές καβουρδισμένο σουσάμι, αλάτι, πιπέρι και περίπου ένα κουταλάκι ξύσμα φλούδας λεμόνι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζατάρ μας, το οποίο είναι περισσότερο από ό,τι θα χρειαστούμε σήμερα, αλλά ό,τι απομείνει μπορείτε να το βάλετε μέσα σε βαζάκι και να το διατηρήσετε στο ψυγείο μέχρι και 2 εβδομάδες. Τώρα θα φτιάξουμε το λεμονάτο γιαούρτι μας. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι. Ξύσμα φλούδας λεμόνι. Αλατάκι και πιπέρι. Το γιαούρτι θα είναι η βάση του πιάτου μας. Οπότε πάω τώρα να το απλώσω έτσι στην άκρη ενός πιάτου. Πριν τηγανίσουμε τα αυγά μας, θέλω να φτιάξουμε σε ένα πολύ ωραίο chili oil, όπου θα χρησιμοποιήσουμε 25 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι μπούκοβο, μισό κουταλάκι πάπρικα, μισό κουταλάκι γλυκιά πάπρικα, ένα κουταλάκι αλάτι και ελάχιστο πιπέρι. Και ανακατεύουμε. Και τώρα για το τηγάνισμα των αυγών μας. Μέσα στο μαντεμένιο μου τηγάνι χρησιμοποιώ το μικρό μας, αυτό που είναι 20 εκατοστά. Πάμε να ζεστάνουμε το λάδι μας. Τώρα που το λάδι μας έχει ζεσταθεί, πάμε να τηγανίσουμε 2 μεγάλα αυγά. Τα αυγά μας τα τηγανίζουμε όσον σφιχτά ή η μελάτα μας αρέσουν και πάνω σε ένα κομμάτι φρυγανιά. Περιχύνουμε τώρα με ζατάρ. Διάφορα αρωματικά βότανα. Και λάδι τσίλι πάνω από όλα, έτσι. Και ελάχιστο καβουρδισμένο σισάμι. Και αυτά είναι τα αυγά τηγανιτά μας με ένα twist.